μισή ώρα. Μπορεί. Μπορεί. Τον κύριο Παδιώτη για την όμορφη ιστορική αναδρομή που μας έκανε. Τελείως απρογραμμάτιστο για το σύλλογό μας. Συγχαρητήρια κύριε Παδιώτη. Ξέρουμε ότι έχετε έναν ιστορικό θησαυρό. Συγχαρητήρια. Και τώρα στα δικά μας. Σαν τι το θέλει η μάνα σου τη νύχτα το λιχνάρι, αφού έχεις μέσα στο σπίτι της το φως της Πανσελίνου
τραγουδάει ο ερωτευμένος νιός. Ο ήλιος σε παντρεύτηκε και πήρε το φεγγάρι. Εκάλεσε και στη χαρά συμπέθερους τα αστέρια. Τα σύγλεφα τους έστρωσε στρώματα για να κάτσουν. Τους έβαλε προσκέφαλα τις ράχες να κουμπίσουν. Είναι τα λόγια ενός θαυμάσιου δημοτικού τραγουδιού. Αν ήμουνα του φεγγαριού μαλαματένια χτίδα, θα χώνευα κρυφά κρυφά μες στα μαλλιά σου τα χρυσά να γένω μια πλεξίδα, λέει σε ένα από τα ποίηματά του ο Βαλαωρίτης. Με τους στίχους αυτούς, κάτω από το ασημένιο φως της Πανσελίνου του Σεπτέμβρη, που σαν δίδυμη αδελφή της Αυγουστιάτικης μοιάζει και τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τα κάλλη της, ο Σύλλογος Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων σας καλωσυρίζει στην απόψινή μουσική παράσταση. Εδώ, δίπλα στους πανάρχιους λίθους των πηγών του Απιδανού ποταμού, που για αιώνες ποιος ξέρει πόσους μέσα από τα σπλάχθανους άφθονο και γάργαρο άφηναν το νερό να κυλάει απλόχερα και ατίθασα στον έφορο κάμπο της Φασαλινής γης, διαλέξαμε και για φέτος να παρουσιάσουμε την καθιερωμένη πια καλοκαιρινή μουσική παράσταση. Μια μουσική παράσταση με συντελεστές νεαρά παιδιά του Δήμου μας, που με τις νότες και τα τραγούδια τους, χαράζοντας περίτεχνα το δρόμο μιας μουσικής απόδρασης, θα μας οδηγήσουν με μαεστρία στη μυσταγωγία της Πανσελίνου. Εκλεκτή μουσική προσκεκλημένη λοιπόν αυτής της βραδιάς, η νεοσύστατη ορχήστρα νέων Δήμου Φαρσάλων. Ένα μουσικό σύνολο παιδιών του Δήμου μας, που με τις γνώσεις τους, τις μουσικές και δεξιότητες, το ταλέντο τους, την αγάπη και το πάθος τους για τη μουσική, τις μελωδίες και τα τραγούδια τους, δημιουργώντας μια καταληκτική μουσική μυσταγωγία, θα μας πλανέψουν για απόψε σε δρόμους άβατους και απάτητους, εκεί όπου μόνο η πλανέφτρα μουσική ξέρει να οδηγεί. Στην ενορχήστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας είναι ο εξαίρετος, με βαρύ και πλούσιο μουσικό βιογραφικό, συνθέτης και δάσκαλος της μουσικής, κύριος Κώστας Χρυσοδούλου. Είναι αυτός που με τις γνώσεις, την ικανότητα, τις σπάνιες μουσικές ευαισθησίες και αρετές που διαθέτει, την επιμονή και το πάθος του για την τελειότητα, έχει αναλάβει υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με το Δήμο Φαρσάλων να δημιουργήσει και διαμορφώσει με τα μουσικά βλαστάρια της επαρχίας μας τη μουσική ταυτότητα του Δήμου μας. Αυτοί λοιπόν είναι οι υπέροχοι πρωταγωνιστές αυτής της βραδιάς, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με πολλή δουλειά, πάθος και μεράκι, λέξη-λέξη σκάλισαν, νότα-νότα κέντησαν τα τραγούδια που θα μας ερμηνεύσουν, προσδοκώντας ως ανταμοιβή το χειροκρότημά μας. Και έχει ο Σύλλογός μας την τιμή και την καλή τύχη να παρουσιάσει απόψε σε εσάς την πρώτη ουσιαστικά δουλειά της νεογέννητης αυτής ορχήστρας. Κύριε Χρυσοδούλου, ξέρουμε πως απόψε εσείς και τα παιδιά της ορχήστρας σας ζείτε το δικό σας μουσικό όνειρο. Το πάθος, η αγάπη και το μεράκι που σας διακρίνει για τη μουσική θα φανεί σε λίγο στη σκηνή, όπως θα φανεί και η δικαίωσή σας μέσα από το χειροκρότημα. Το δικαιούστε απλόχερα. Το οφείλουμε, κυρίες και κύριοι, ανεπιφύλακτα. Ευχόμαστε ολόψυχα σε εσάς προσωπικά, κύριε Χρυσοδούλου, και σε όλα τα παιδιά της νεοσύστασης, της υπέροχης ορχήστρας σας, να ριζώσετε βαθιά, να είστε καλοτάξιδοι στο μουσικό στερέωμα, να μεγαλουργήσετε και να ακουστείτε στα πέρατα των μουσικών οριζόντων, κάνοντας περήφανο τον τόπο μας και τους εαυτούς σας. Είμαστε σίγουροι πως θα το πετύχετε, κύριε Χρυσοδούλου, γιατί το αξίζετε. Ο Σύλλογός μας θα είναι πάντα συμπαραστάτης, και όταν πια θα διαγράφεται λαμπρή πορεία, εμείς θα αναπολούμε και θα καμαρώνουμε για την αφετηριακή σας αποψινή παράσταση. Αφού ευχαριστήσουμε τη Δημοτική Αρχή που εμπιστεύθηκε στο Σύλλογό μας την πρώτη εμφάνιση της ορχήστρας, ευχόμαστε οι στόχοι που έχετε θέσει
να γίνουν πραγματικότητα. Ο Σύλλογος Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων θα συνεχίσει την προσπάθεια της δημιουργίας και της προσφοράς στον τόπο μας. Είναι αλήθεια πως η προσπάθεια αυτή έχει αγκαλιαστεί και βρίσκει ανταπόκριση. Δεκάδες μέλη και φίλοι του Συλλόγου συμμετέχουν ενεργά, υπεύθυνα και αθόρυβα στις δραστηριότητές μας. Όμως ποτέ δεν θα πάψουμε να ζητάμε τη στήριξη και τη συμπαράστασή σας. Γιατί μόνο μέσα από τη συμμετοχή σας ο Σύλλογος θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να δημιουργεί. Και έχει, πιστέψτε μου, πολλούς λόγους να υπάρχει ο Σύλλογος αυτός. Γιατί έχει πολλά ακόμα να προσφέρει και θα προσφέρει. Φτάνει μόνο ο καθένας από εμάς να αφαιρώνει λίγο ελάχιστο από το χρόνο. Σας καλούμε λοιπόν να χαρίζετε όταν το χρειαζόμαστε στο Σύλλογό μας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας. Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά τον κύριο Γιώργο Νταραγιάννη που μας πρόσφερε δωρεάν τα καθίσματα για απόψε. Το προσωπικό του Δήμου Φαρσάλων για την πολύτιμη βοήθεια στην οργάνωση του πανέμορφου χώρου της εκδήλωσης. Το αστυνομικό τμήμα Φαρσάλων για την περιφρούρηση του χώρου της εκδήλωσης. Τον κύριο Γιώργο Παδιώτη για την άψογη ηχητική κάλυψη. Την ηλεκτρονική σελίδα του κυρίου Γιώργου Γκαντέλου για την προβολή της εκδήλωσης. Τον κύριο Κώστα Αντωνόπουλο για τη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης. Όλες και όλους εσάς που τιμάτε απόψε με την παρουσία σας τόσο το Σύλλογό μας, όσο και την Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων. Μα πάνω απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσουμε και να χειροκροτήσουμε για μια ακόμα φορά τους νεαρούς μουσικούς της ορχήστρας και τον μαέστρο τους για την υπέροχη μουσική παράσταση που θα μας προσφέρουν. Το λόγο έχει πλέον ο μαέστρος, κύριος Κώστας Χριστοδούλου και η ορχήστρα του. Ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Κύριε Χριστοδούλου. Αν και συνηθίζω να μιλάω μέσω μουσικής, θα πω κι εγώ δύο λογάκια. Έχω ξεκινήσει τη μουσική μου περιπλάνηση στη ζωή από 13 ετών περίπου. Από τότε ποτέ δεν παρέκλεινα από αυτό το δρόμο. Πάντα με διαφορετικούς ρόλους και με διαφορετικές δουλειές ήμουνα στον χώρο της μουσικής. Ως εκτελεστής κάποιου μουσικού οργάνου, ως συνθέτης, ως ενορχιστρωτής. Πάνω απ' όλα ως δάσκαλος, όλα αυτά τα χρόνια είμαι ένας δάσκαλος μουσικής. Τα τελευταία 5,5 χρόνια λοιπόν η ζωή με έφερε εδώ στα Φάρσαλα. Εγώ δεν είμαι γηγενής φαρσαλινός, είναι η σύζυγός μου η Σοφία. Και αυτούς τους τρεις τελευταίους μήνες έχουμε ξεκινήσει με αυτά τα παιδιά την Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων. Θέλω σε αυτό το σημείο και καθαρά και προσωπικά να ευχαριστήσω τη Δέσποινα της Σιροπούλου. Γιατί αυτό ήταν ένα προσωπικό της όραμα, για το οποίο προσπάθησε πάρα πολύ και έκανε πάρα πολύ δουλειά για να ξεκινήσει αυτή η ορχήστρα να παίρνει σάρκα και οστά. Εγώ απλά θέλω να πω ότι εκτός από όραμα, όλοι πρέπει να το δείτε σαν μια επένδυση. Είναι μια επένδυση στην νεολαία, στα νέα παιδιά αυτής της κοινωνίας. Και νομίζω ότι θα ήταν και ένα πολύ καλό μάθημα για όλους, γιατί θα δείτε τα παιδιά, από τα παιδιά τι σημαίνει καλή συνεργασία, καλή παρέα, και αυτό το πράγμα είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα, από τους Έλληνες. Δεν ξέρουμε σαν να συνεργαζόμαστε. Θα το δείτε από τα παιδιά λοιπόν. Θα το δείξουν όλα αυτά τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ενεργούς πολίτες που με εμπιστεύθηκαν με το που έμαθαν ότι αυτή η ορχήστρα έγινε πραγματικότητα. Και επίσης βέβαια τα πάνω απ' όλα τα παιδιά, και θέλω να ευχαριστήσω και τους γονείς των παιδιών και όσους όλο αυτό το καλοκαίρι κάθε μέρα τους πηγαινόφερναν στο πολιτιστικό για να κάνουμε συνέχεια πρόβες. Αυτή η μία ώρα που θα ακούσετε από τα παιδιά είναι 2,5 μήνες δουλειάς. Θα ξεκινήσω εγώ, θα σας παίξω μία σειρά με κάποιες δικές μου συνθέσεις. Θα ακούσετε πρωτότυπη μουσική, μην περιμένετε να την αναγνωρίσετε. Είναι από μία σειρά μουσικών κομματιών, το οποίο ονομάζεται Traces of Life, Ίχνη Ζωής.
που μάλιστα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.